Πάμε και συναντάμε αγαπημένου ηθοποιού, αγαπημένου θειάσου. Μια αποτελέσματα στην πολιτική με τα αποτελέσματα. Ναι, γιατί είναι σοβαρή πολιτική. Εδώ θα γίνει παγκόσμιο πόλεμο και θα έχει πρόεδρο Νέα Δημοκρατία το Πλαγιωτάκι. Εγώ με τα κέρατα θα σφύραξα. Τι μου λέτε τώρα να λοιπόν, ενώπιση των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά, συναντάμε αγαπημένου ηθοποιού σε ωραίε παραστάσει όπω αυτό το για όνομα. Που εντάξει, σπάει τα μία, πρέπει να το πούμε ναι, αυτό. Ναι, όλοι λένε πολύ καλά. Ωραίο, λοιπόν, ωραίο, ωραίο. Θα φανταζόσασταν ποτέ ότι υπάρχει ηθοποιό η οποία λέει όχι, εγώ δεν ευχόμουν μια κούκλα. Ένα κούκλο ήθελα στη ζωή μου που ήρθε κάποια στιγμή. Και να υπάρχει. Ποια? Είναι η Δίκη Σταυροπούλου. Ποια. Απολαύστε την, είναι από παιδάκι σου να πίστευε στον Άγιο Βασίλη. Ναι, πιστεύω και εύκολα εγώ. Γράμμα έγραφε. Όχι, όχι. Εσύ δηλαδή, α πούμε, όταν ήταν γιορτέ προχωρούσε και έλεγε θέλω μια κούκλα, θέλω μια κούκλα, θέλω μια κούκλα και έρχονταν. Όχι, θέλω ένα κούκλο, έλεγα. Ήρθε κάποια πρωτοχρονιά. Ναι, λίγο αργότερα. Αλλά δόξα τω Θεώ ήρθε. Με τη Δανάη το έζησα, το ζούσαμε κανονικά. Δηλαδή τα γράμματα, κατέβαινα από την Καμινάδα, ο Άγιος Βασίλης. Έχει ζήσει και τη στιγμή που έρχεται και σου λέει μαμά δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Όχι, γιατί το έκανα μόνη μου. Το πες μόνη σου, είπες τον παιδί. Μόνη μου και ρημάχτηκε στο κλάμα η γλυκούλα μου. Κάποιες γιορτές που δεν είχα ξεχάσει με κάτι άλλα παιδάκια. Τη Σοφία Βογιατζάκη, ας πούμε. Ναι. Η οποία κάποια στιγμή που παίζαμε στο Εμπορικόν και παίζαν απέναντι η Ζέτα, ο Καπουτζίδης, ο Πατρίκιος, όλοι αυτοί. Και κάποια χρονιά αποφασίσαμε να κάνουμε παραμονή στο σπίτι μου. Περάσαμε μια καταπληκτική βραδιά. Η Βογιατζάκη τότε είχε πει: αχ, πάντα έτσι θέλω να κάνουμε, πρωτοχρονιά πάντα σπίτι σου. Την επόμενη σεζόν ήταν όλοι αυτοί προσκεκλημένοι, αλλά εγώ δεν το ήξερα. Το είχε αναλάβει η Βογιατζάκη, η γουρούνα, και ξαφνικά άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια και στράβω στο στόμα μου. Έμεινα, λέω: όχι, δεν είναι αλήθεια. Με ποιον ήσουν μέσα? Οικογενειακά. Χρήστος, Δανάη, φίλοι τους, τέτοια. Και μπήκαν όλοι αυτοί μέσα. Ήρθαν όλοι αυτοί μέσα. Πήρα την ταβέρνα που συχνάζω. Και είπα σας συγκετεύω, σώστε με σε μία ώρα να υπάρχει φαγητό για 15 άτομα. Τέλεια. Δεν ήθελε την κούκλα, τον κούκλο ήθελε.